προκειμένου να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις και εξελίξεις μέσα στο χειμώνα. Και εμείς έχουμε τη χαρά σήμερα να είναι μαζί μας ο Υπουργός της Υγείας, ο Μιχάλης ο Χατζηπαντέλας. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Και εγώ σας Είναι ευχαριστώ. ιδιαίτερη χαρά γιατί γνωρίζουμε όλοι εδώ τον Υπουργό και νομίζω ότι έχουν και τις καλύτερες εντυπώσεις οι περισσότεροι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, από τώρα. Για την τρίτη δόση, τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, τι πρέπει να ξέρουν οι εμβολιασμένοι, πότε ξεκινάει, με ποιους ξεκινάει και ποιος είναι ο στόχος. Η τρίτη δόση ξεκινάει σήμερα. Είναι για άτομα άνω των 65 χρονών που έχουν κάνει την τελευταία τους δόση τους προηγούμενους 6 μήνες. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε με τις κλειστές δομές σήμερα. Θα πάμε σε κάποια γεροκομεία και τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας για το πόσο κόσμος θα εμβολιαστεί. Ενώ τα άτομα που είναι άνω των 65 χρονών και έχουν περάσει 6 μήνες που έχουν κάνει την τελευταία τους δόση. Την τρίτη δόση οι ειδικοί συστήνουν να τη δώσουμε σε άτομα άνω των 65 και σε ευπαθείς ομάδες, όπως επίσης και σε γιατρούς νοσοκόμους που είναι μέσα στα νοσοκομεία μας. Ναι. Θα είναι το εμβόλιο που έκαναν προηγούμενα ή μπορεί να αλλάξουν εμβόλιο τώρα. Αυτή τη στιγμή θα είναι εμβόλια mRNA που θα είναι για την τρίτη Μάλιστα. δόση. Αυτοί που έχουν κάνει AstraZeneca θα κάνουν το εμβόλιο της Pfizer. Αυτοί που έχουν κάνει Pfizer θα κάνουν Pfizer. Αυτοί που έχουν κάνει Moderna θα κάνουν ή Moderna ή Pfizer. Μάλιστα. Αυτοί που κάναν Johnson, Johnson. Αυτοί που κάναν Johnson αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν πρέπει να ανησυχούν αυτοί που έχουν κάνει Johnson, γιατί στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, οι πρώτοι εμβολιασμοί την Johnson ήταν τον Απρίλιο του 2021, άρα δεν έχουν παρελθεί οι 6 6 μήνες. μήνες. Ναι. Σε έναν περίπου μήνα θα έχουμε και τις ενδείξεις για τον Johnson & Πώς Johnson. βλέπετε γενικότερα την πορεία του εμβολιασμού? Υπήρξαν και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Υπάρχει κόσμος που για δικούς του λόγους, σεβαστούς, δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο. Και τα ίδια άτομα αυτά στέκονται επικριτικά απέναντι σε όποια προσπάθεια γίνεται, όπως λένε αυτοί, να γίνει με το ζόρι το εμβόλιο. Θεωρείτε ότι είμαστε σε καλά επίπεδα? Έχουμε πείσει τον κόσμο για την αναγκαιότητα του εμβολίου? Είμαστε σε καλά επίπεδα γιατί έχουμε τα ψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στην Ευρώπη. Σεβόμαστε τις απόψεις των συμπολιτών μας που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Είναι κάτι που το κατανοούμε και το σεβόμαστε. Αλλά την ίδια ώρα σεβόμαστε και τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί και γι' αυτόν έχουν κάποιες χαλαρώσεις και γι' αυτόν τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί πρέπει να κάνουν περισσότερα τεστ, πρέπει να κάνουν περισσότερους ελέγχους και κάποιες φορές να πληρώνουν και ήδη για αυτά τα τεστ. Ναι. Τώρα με τους γιατρούς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί που δεν προωθούν τον εμβολιασμό, τι γίνεται με αυτούς? Θα έχει μια συνάντηση την Τετάρτη, θα έχουμε μια συνάντηση με τον ΟΑΗ. Είναι το πρώτο θέμα που θα έχουμε στην ατζέντα, αυτό το θέμα. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι γιατροί πάγονται κάτω από τον ΟΑΗ, ενώ κάτω από το ΓΕΣΥ θα μιλήσουμε με τους εκπρόσωπους του ΟΑΗ και να δούμε τι σκέφτονται να κάνουν. Εγώ θέλω να έχω μια λίστα με γιατρούς που δεν προωθούν τον εμβολιασμό, απλώς για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και να δούμε αν πηγαίνει κάτι στραβά, όπως έγινε με το γιατρό στη Λάρνακα, που όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους δύο συνάνθρωποι μας με πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Ναι, κύριε Υπουργέ, επειδή φαντάζομαι τα πλαστά πιστοποιητικά είναι και πονοκέφαλος για το Υπουργείο, το ψάχνετε λίγο και η αστυνομία το ψάχνει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα? Διότι εδώ μιλάμε ότι δεν είναι απλά παραπλάνηση. Εδώ θέτει σε κίνδυνο τη ζωή κάποιων ανθρώπων και ήδη είδαμε ότι χάθηκαν ζωές. Με αυτούς τι γίνεται? Θα πάρθουν κάποια ιδιαίτερα μέτρα? Θα είστε πιο αυστηροί μαζί τους? Τι θα γίνει? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι η αστυνομία, που από την πρώτη στιγμή έχουμε καταγγείλει αυτό το περιστατικό στον αρχηγό της αστυνομίας και γίνονται όλα τα μέτρα για να πάει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Το δεύτερο είναι οι πειθαρχικές ποινές με συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Δυστυχώς η νομοθεσία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου πρέπει να αλλάξει. Είμαστε σε συνεργασία ώστε να έρθει μια αλλαγμένη πρόταση, ώστε να υπάρχουν αυστηρές ποινές και να μπορούμε με αυτές τις αυστηρές τιμές να τερματίζουμε άδειες αυτών των γιατρών που κάνουν αυτά τα παραπτώματα. Τώρα, με τους ανεμβολίες, τους επαγγελματίες υγείας, τι γίνεται? Στην Ελλάδα είδαμε ότι 6.000 περίπου επαγγελματίες υγείας θα βρεθούν εκτός εργασίας λόγω άρνησης εμβολιασμού. Εντάξει, πρέπει να δούμε εγώ προτιμώ να βλέπω τα θετικά παρά τα αρνητικά. Αυτοί οι άνθρωποι που λέτε αυτή τη στιγμή, μόλις έχουν χειριστεί μια πολύ μεγάλη κρίση τον Αύγουστο.
Και τι εννοώ αυτό? Έχω χειριστεί μια κατάσταση από όπου είχαμε 70 κλίνες σε εντατικές. Θεωρώ ότι πρώτη φορά από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαμε τόσες πολλές εντατικές κλίνες. Άρα αυτούς τους ανθρώπους, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, πρέπει να τους πιστώσουμε και πρέπει, παρά τα πειρά που δέχονται τις τελευταίες μέρες για κάποια μεμονωμένα περιστατικά, να δούμε και τα θετικά. Αυτοί οι άνθρωποι χειρίστηκαν αυτήν την κρίση. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τους επιβάλλουμε κάτι άλλο. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε αυτά τα μεμονωμένα άτομα που δεν εμβολιάζονται, να προσπαθήσουμε να τους μιλήσουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε σεμινάρια με την ελπίδα να εμβολιαστούν και αυτοί. Σωστό αυτό που λέτε, γιατί με το ζόρι δεν μπορεί να επιβάλλεις. Συμφωνώ και... Και δεν είναι και σωστό και δεν επιτρέπεται κιόλας κάτι τέτοιο. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά σκεφτείτε τι θα γινόταν αν προσπαθούσαμε να τους το επιβάλλουμε αυτόν τον Αύγουστο με τις εντατικές μας γεμάτες και να είχαμε μια απεργία. Τι θα γινόταν? Τώρα, κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι γίνανε λάθη επικοινωνιακά? Δηλαδή, δεν προσπαθήσαμε όσο έπρεπε, δεν βρήκαμε τους τρόπους να επικοινωνήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε τα εμβόλια και να τον πείσουμε? Σίγουρα έχουν γίνει λάθη. Και δεν το λέω για να είμαι επικριτικός στον συνάδελφο μου τον Κωνσταντίνο τον Ιωάννου, που έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Μπορώ να σας πω, μπορεί να γίνανε περισσότερα λάθη από την ημέρα που έχω αναλάβει εγώ. Αλλά θέλω να σας ενημερώσω ότι όταν έχουμε μια κρίση που είναι πρωτόγνωρη, μερικές φορές δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και σίγουρα δεν ξέρεις πώς μπορείς να αντιδράσεις. Καθημερινά υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα, άρα δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Άρα, ναι, έχουν γίνει λάθη, τα βλέπουμε αυτά τα λάθη και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Ναι. Λέγατε προηγουμένως για την εντατική και τις εντατικές. Ο Γερμανός που ήρθε έγινε Λούι σε μία μέρα. Έφυγε την κοπάνηση και έφυγε ο Γερμανός, ο εντατικολόγος. Ο εντατικολόγος ήρθε στην Κύπρο γιατί παρουσία δική μου, ο διευθυντής της εντατικής είχε ζητήσει δύο εντατικολόγους. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα λέει, στην Κύπρο δεν μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή, προσπαθήστε να φέρετε από το εξωτερικό. Επικοινώνησε το Υπουργείο Υγείας με το εξωτερικό, βρήκαμε αυτόν τον εντατικολόγο, ήρθε στην Κύπρο. Δυστυχώς για προσωπικούς λόγους ο άνθρωπος έπρεπε να φύγει, πήγε σπίτι του, αλλά αν υπάρχει αυτή η ανάγκη, η συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που θα το εξετάσουμε και θα ενισχύσουμε τα νοσηλευτήρια μας με εντατικολόγους από το εξωτερικό. Θέλω να σας πω ότι πριν δύο εβδομάδες που ήταν αυτή η ανάγκη, ήταν διαφορετικά τα νούμερα στις εντατικές μας από τη σήμερα. Εάν υπάρχει αυτή η ανάγκη από το Γενικό Νοσοκομείο, είναι κάτι που θα το εξετάσουμε ξανά. Ναι, επειδή μιλάτε για τα δημόσια νοσηλευτήρια, έχουν γίνει και διάφορες καταγγελίες, νομίζω και κοντά σας έχει φτάσει και μια περίπτωση, για κακομεταχείριση ασθενών. Δυστυχώς, στα φώτα της δημοσιότητας φαίνονται οι επιστολές για τα κακά των νοσοκομείων. Μόλις χθες πήρα δύο επιστολές από ασθενείς που εξυμνούσαν τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Αυτά τα... Για να είμαι δίκαιος, γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, τεράστια προσπάθεια και παρά το γεγονός ότι είχαμε αυτό το ξαφνικό, αυτή την πανδημία, νομίζω τα καταφέραμε έτσι γενικά. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Άρα θέλω να πω ότι θεωρώ ότι είναι μεμονωμένα τα περιστατικά, τα αρνητικά, αλλά τι κάνουμε τώρα? Το Υπουργείο Υγείας, από αυτή την επιστολή υπάρχει ένας φάκελος στο Υπουργείο Υγείας. Αυτός ο φάκελος έχει ανοιχτεί μετά που παραλάβαμε αυτή την επιστολή. Ζητήσαμε κάποιες εξηγήσεις από τα νοσηλευτήρια, δεν πήραμε τις απαντήσεις που θέλαμε και με εντολή δική μου χθες ζητούμε ξανά να ενημερωθούμε, αν δεν μπορούν η διεύθυνση των νοσοκομείων να μας δώσει απάντηση, τότε θα οριστεί ερευνώντας λειτουργός από το Υπουργείο Υγείας για να διερευνήσει αυτή την περίπτωση. Είναι η επιστολή αυτή που στείλατε στον ΟΚΙΠΗ? Όχι. Μιλούμε για την επιστολή που είδε χθες στο φως της δημοσιότητας ή στο Φιλελευθέρω. Στείλατε και μία επιστολή στον ΟΚΙΠΗ που του λέτε λίγο πολύ ότι δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και ότι καθυστερεί κολλησιεργή στην εφαρμογή των έργων. Τι είχατε κατά νου όταν στείλατε? Το Υπουργείο Υγείας έχει σχέση με την υγεία του κόσμου. Ο πύχης έχει τεθεί πολύ ψηλά. Θέλω να βάλω μία πίεση στον ΟΚΙΠΗ, που έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία και αυτή η συνεργασία φάνηκε στη διαχείριση της πανδημίας. Θέλω να τους βάλω μία πίεση για να προχωρήσουν κάποια έργα. Και αυτή η πίεση έγινε μέσω αυτής της επιστολής. Μακάρι να πιάσει τόπο. Θα πιάσει τόπο, γιατί υπάρχουν στην Κύπρο, δεν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει
το δεν μπορώ, υπάρχει το δεν θέλω. Ναι. Άρα, εάν θέλουμε, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Τώρα με βάζετε στο τρυπάκι αυτό. Είστε ένας πάρα πολύ επιτυχημένος τεχνοκράτης, με πολλά project που είχατε φέρει σε πέρας με επιτυχία. Έχετε τώρα 75 σχεδόν μέρες στο Υπουργείο της Υγείας. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Νιώθω περήφανος που ήγουμε αυτού του Υπουργείου. Νιώθω περήφανος για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές και για όλους τους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας που μας έχουν βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να νιώθουμε περήφανοι σε όλη την Ευρώπη. Έχω γνωρίσει πολύ καλόν κόσμο, κόσμο που θεωρώ ότι είναι, μπορώ να σας πω, λίγο αδικημένος, γιατί υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι στο Υπουργείο Υγείας και γιατροί και νοσηλευτές που υπερβάλλουν και υπερβάλλουν τον εαυτό τους και πολλές φορές δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι άτομα στον ιδιωτικό τομέα. Τους αμείβετε όμως κανονικά αυτούς τους και τους επιβραβεύετε? Είναι μόνο ήρωες στο παρασκήνιο? Αμείβονται βάσει την νομοθεσία του κράτους. Μάλιστα. Κάτι άλλο τώρα θέλω για να έρθουμε λίγο στην εκπαίδευση. Και τα πανεπιστήμια ανοίγουν. Βέβαια, σας πρόλαβαν τα πανεπιστήμια, βγάλανε δικές τους αποφάσεις. Αλλά εκτός αποφασίστε ότι είναι safe pass, τα 2/3 χωρητικότητα. Κανονικά όλα αυτά λειτουργούν, έτσι? Σωστά. Ναι. Θέλω να σας αναφέρω ότι τα πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί και μπορούν να βγάλουν όποιες αποφάσεις θέλουν. Mm-hmm. Τώρα, αν βάζαμε έτσι στόχους, έτσι, ποιοι είναι η προτεραιότητα για τον... Ποιοι στόχοι προτεραιότητα για τον Μιχάλη τον Χατζηπαντέλα να γίνουν αύριο μεθαύριο? Τι έχει τώρα σειρά πάρει μετά και την τρίτη δόση του εμβολίου? Τι πιστεύετε πρέπει να κάνετε ακόμα, ούτως ώστε να θωρακίσουμε τον κόσμο από την πανδημία? Στόχος δεν είναι μόνο η πανδημία. Στόχος είναι να κάνουμε κινήσεις που να βελτιώσουμε το Υπουργείο Υγείας. Ένα στόχο είναι να βελτιώσουμε το ΓΕΣΥ. Δεν θα αλλάξουμε τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε το ΓΕΣΥ. Ναι. Έχουμε υπόψη μας ότι για κάποιους είδους ιατρούς θέλεις 15 και 20 μέρες να εξασφαλίσεις ραντεβού. Είναι κάτι που θα το δούμε σοβαρά και πρέπει να βρούμε λύσεις. Επίσης, πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο να έχουμε νέα φάρμακα στο ΓΕΣΥ. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, έχει αρκετά χρόνια να εντάξουμε νέα φάρμακα. Αυτά θέλουμε να δούμε αυτά τα θέματα και να κάνουμε αυτές τις κινήσεις που θα βελτιώσουν την υγεία του κόσμου και θα μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερες περιθάψεις. Έχετε δίκιο που το λέτε, γιατί είναι υγεία και εκπαίδευση. Είναι δύο βασικά στοιχεία της ζωής μας, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Πώς έχετε δει την αντίδραση του κόσμου όσον αφορά την αντιμετώπιση πανδημίας? Φαίνεται ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει χαλαρώσει, αλλά εν τούτης πάμε καλά σχετικά. Εντάξει, πάμε καλά γιατί πήραμε μέτρα έγκαιρα και αυτά τα μέτρα που έχουμε πάρει εμείς τον Ιούλιο με χαρά βλέπω να τα ακολουθούν άλλες χώρες. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να εφησυχαστούμε, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Η μάσκα είναι πολύ σημαντικό όπλο που πρέπει να το έχουμε. Ένας από τους λόγους που εμείς δεν ξεφύγαμε είναι ότι ακόμα χρησιμοποιούμε τη μάσκα και η μάσκα μας προστατεύει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Εμείς ευχόμαστε όλοι εδώ καλή επιτυχία στο έργο του Μιχάλη του Χατζηπαντέλα. Ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που βάζει στόχους και τους παλεύει για να τους κερδίσει. Καλή υγεία να έχουμε όλοι, Υπουργέ μου, και μακάρι να τελειώσει αυτή σύντομη η περιπέτεια. Μιλάτε με ειδικούς. Πότε υπολογίζετε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα? Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα όταν είμαστε σίγουροι δεν θα υπάρξει νέα μετάλλαξη. Έχουμε άλλη μετάλλαξη τώρα.